το θέμα του ανοίγματος των καταστημάτων της Κυριακής και της χρήσης των λιμανιών της Πιερίας κυριάρχησαν κατά τη συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Πιερίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για υιοθέτηση κυριακάτικου ωραρίου ανάλογα με την απόφαση που θα ληφθεί για τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, το Επιμελητήριο προτείνει την πιλωτική εφαρμογή για διάρκεια ενός έτους του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου. Σεβόμαστε ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε πριν τελειώσει η λειτουργία της Εκκλησίας. Είμαστε κατηγορηματικοί. Είμαστε κατηγορηματικοί ότι πρέπει να προσλάβουμε άλλο προσωπικό για τις Κυριακές. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά οφείλουμε να δοκιμάσουμε. Ή να πηγαίνεις και ο ίδιος να θες. Κάνε τη δοκιμή σου. Αυτή την πρόταση λοιπόν έχουμε κάνει. Αυτήν υπερασπίστηκα. Και αυτήν ζητώ από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει για να στείλουμε και γραπτό στην πρότασή μας και ας αναλάβουμε τις ευθύνες. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω πολύ σύντομα, εάν ακολουθεί μόνο οι 7 Κυριακές για τη Θεσσαλονίκη και αν δεν ανοίξουμε τον καλοκαίρι, πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε, όπως δικαιωθήκαμε και σε πολλά άλλα πράγματα, αλλά θα είναι αργά όμως τότε. Γιατί καθημερινά θα βλέπουμε τα λουκέτα να αυξάνονται. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι πολυεθνικές θέλουν να ανοίξουν την Κυριακή. Εδώ έρχεται ο νόμος και λέει τις Κυριακές απαγορεύονται καταστήματα πάνω από 250 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή μαγαζιά που είναι πολυεμπορικά κέντρα που τα φοβούνται, αυτά όσα είναι πάνω από 250 δεν θα ανοίξουν. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να έχουμε τζίρο. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να καθίσουμε μόνο και να κάνουμε την προσευχή μας ο Θεός να μας βοηθάει, να μας έχει γερούς. Και φυσικά πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε μόνο αυτό. Πρέπει να προσπαθήσουμε και οι ίδιοι. Έθελα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν αποδέχεστε την πρόταση την οποία έκανα και στη συνέχεια να καταθέσουμε και γραπτός. Παρόν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στη Λιμενική Επιτροπή, Παύλος Σημεωνίδης, καθώς προημερησίας διατάξεως συζητήθηκε και το θέμα του χαρακτηρισμού και της χρήσης των λιμανιών της Πιερίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα πως στη Πιερία εμπορικό λιμάνι πρέπει να γίνει αυτό του Κίτρους, ενώ τα λιμάνια της Γρίτσας και της Παραλίας, εκτός από αλλιευτικά καταφύγια, να χαρακτηριστούν βάσει μελετών και ως τουριστικές μαρίνες. Χρειάζεται πράγματι εμπορικό λιμάνι, αλλά αυτό το λιμάνι που μπορεί να υπάρχει και να λειτουργήσει και να γίνει. Και να γίνει πέσει όλο το ενδιαφέρον, είναι το λιμάνι του Κίτρους, της Πίδνας. Ένα λιμάνι το οποίο έχει και μια παράδοση στη μεταφορά προϊόντων. Έχουν μεταφερθεί από αυτό το λιμάνι παλαιότερα χρόνια τόνους ξυλία, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, καλαμπόκια, στάρια, σιτηρά κτλ. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε, επειδή θέλουμε παράδειγμα να κάνουμε ένα εμπορικό λιμάνι, να πάμε να το κάνουμε σε μια τουριστική περιοχή, γιατί κάποιους ίσως. Κάποιες εταιρείες βολεύει το συγκεκριμένο σημείο. Πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσουν. Πιστεύω θα επικρατήσει η λογική ώστε να το λιμενικό ταμείο να μπορεί να μπει στη διαδικασία να κάνει πράγματι μελέτες που αφορά τις τουριστικές μαρίνες και νομίζω ότι θα δώσει και μια ανάπτυξη όχι μόνο στη Γρίτσα και στην Κατερίνη αλλά σε όλη την Πιερία. Όσον αφορά στην 5η εμποροβιοτεχνική έκθεση, ο κ. Χατζηχριστοδούλου σημείωσε πως η πορεία της είναι πολύ ικανοποιητική. Με τις πρώτες κατασκευές και εγκαταστάσεις να έχουν αρχίσει να στείνονται στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Κατερίνης στην Ανδρομάχη. Ελάχιστα τετραγωνικά απομένουν διαθέσιμα, με την προτεραιότητα να έχει δοθεί στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Αυτό που πρέπει να κερδίσουμε πλέον το μεγάλο στοίχημα και αυτό που δηλώσαμε και στη συνέντευξη που είχαμε προχθές και με τον υπουργό, τον κ. Καράγουλο, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή που τον. Κάναμε την πρόσκληση, όπως και ο Δήμος ήταν την πρώτη μέρα της προσπάθειάς μας αυτής. Το στοίχημα το μεγάλο λοιπόν είναι 15.500 επισκέπτες, αν μπορούν να γίνουν 25.000. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα. Ήδη διαφημίζονται όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση,
στη Δίον τηλεόραση. Το Επιμελητήριο Πιερίας θα συμμετέχει στην 21η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, που πρόκειται να διεξαχθεί από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου στα Κύλα Κοζάνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενημέρωση των μελών σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop. Ο κόμβος του Επιμελητηρίου είναι έτοιμος να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία για όσους επιχειρηματίες επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αυτό το εργαλείο και να ακολουθήσουν και αυτή τη μέθοδο πώλησης.